Εκ μέρους της Γραμματείας της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, απευθύνουμε ένα θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό στο συνέδριό σας και ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Παρότι είναι αλήθεια αυτό που είπε και εισηγητικά η Πρόεδρος, ότι είμαστε το κατεξοχήν ανδροκρατούμενο κίνημα, προσπαθούμε τα τελευταία χρόνια να αλλάξει αυτό και βεβαίως εκπροσωπούμε σκληρά εργαζόμενες γυναίκες στην Ήπειθρο, γιατί το θέμα του συμφερόντος μας και της πάλης μας δεν είναι θέμα φύλου, αλλά είναι θέμα ταξικής θέσης και ταξικού συμφέροντος. Είναι αλήθεια και τολμώ να πω ότι η γυναίκα στην Ήπειθρο έχει πολύ μεγαλύτερα και οξυμένα προβλήματα σε σχέση με τις υπόλοιπες γυναίκες. Και αυτό γιατί δυστυχώς σε μικρές κλειστές κοινωνίες όπως είναι στα χωριά, με βαθιά συντηρητικές αντιλήψεις για το ρόλο και τη θέση της γυναίκας, δεν μπορεί η γυναίκα να αναπτύξει την ολόκληρη προσωπικότητά της, τις ικανότητές της, σε μια κοινωνία στην οποία λείπουν βασικά πράγματα. Είναι μικρό μέρος της κοινωνικής ζωής, δεν έχει κοινωνική ζωή σε πολλές περιπτώσεις. Και αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Και αυτό εκφράζεται όχι μόνο από τον αποκλεισμό της με την έννοια αυτό που λέμε διασκέδαση ή τι εναλλακτικός τρόπος ζωής μπορεί να κάνει στην Ήπειθρο σε ένα μικρό χωριό, αλλά από το γεγονός ότι λόγω των υψηλών ασφαλίστρων του ΕΦΚΑ δεν μπορούν οι αγροτικές οικογένειες των βιοπαλιστών αγροτών να σηκώσουν δύο ασφαλιστικές φορές και συνήθως είναι η γυναίκα που δεν ασφαλίζεται και αυτό έχει συνέπειες και σε τροφία για βρυφονηπιακούς σταθμούς αφού δεν μπορεί να μπει στο ΕΣΠΑ, έχει συνέπειες και στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και έχει και μια σειρά άλλες συνέπειες. Τι το γεγονός στη σύνταξή της. Θα πάρει εθνική σύνταξη και δεν παίρνει καθόλου σύνταξη. Το γεγονός ότι η γυναίκα στην Ήπειθρο, ενώ είναι εργαζόμενη γυναίκα, είναι αγρότησα, είναι συμβοηθών μέλος της είναι εργάτρια υγείας, αλλά τουλάχιστον οι αγρότησες δεν παίρνουν κανένα επίδομα το κετού ή σαν μωρομάνες. Καμία στήριξη δεν υπάρχει από το κράτος. Είναι ζητήματα που θέλουμε να τα αναδείξουμε μέσα στις διεκδικήσεις του αγροτικού κινήματος, γιατί πραγματικά αφοράν όλο τον κόσμο στην Ήπειθρο. Η αλήθεια είναι ότι η γυναίκα αγρότησα ή η γυναίκα κτηνοτρόφος ακόμα χειρότερα δουλεύουν και σε σκληρές συνθήκες εργασίας και ταυτόχρονα έχουν και την ανατροφή των παιδιών, τους ηλικιωμένους, στηρίζουν όλο το σπίτι και όλο το επικοδόμημα. Έχουν γίνει βήματα. Υπάρχουν βέβαια πολλές προκαταλήψεις και στους άντρες. Έχουν γίνει βήματα και στο αγροτικό κίνημα και στους άντρες και προσπαθούμε να τα κάνουμε και ο καθένας από εμάς. Από το παλιό ότι αυτό είναι δουλειά της γυναίκας στο σπίτι, στα παιδιά, να προσπαθούμε να βοηθάμε, αλλά έχουμε ακόμα πολύ δρόμο στο να φτάνουμε στο μοιράζουμε αυτές τις υποχρεώσεις. Παρ' όλα αυτά είναι το ζητούμενο. Η γυναίκα, πρέπει να πω, ότι σε όλες τις αγροτικές κινητοποιήσεις είναι πολύτιμος συμπαραστάτης και σε πολλές περιπτώσεις και είναι και στην πρώτη γραμμή των αγώνων μας, των διεκδικήσεών μας, ώστε να μην ξεκληριστούμε και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Όμως δεν είναι το ζητούμενο να είναι συμπαραστάτης και στήριγμα των ανδρών στους αγώνες ή στα μπλόκα που κάνει η μικρομεσαία αγροτιά. Το βασικό είναι, και αυτό είναι και το ζητούμενο για το οργανωμένο αγροτικό κίνημα, αλλά και για τις ομάδες της ΟΓΙ στην Ήπειθρο, να μπει η γυναίκα και να ενταχθεί στους αγροτικούς συλλόγους στο οργανωμένο αγροτικό κίνημα. Γιατί πρέπει να πούμε ότι έχουν γίνει βήματα, προσπαθούμε. Βεβαίως σας είπα ότι υπάρχουν και αρκετές προκαταλήψεις ισχυρές ακόμη, τις οποίες προσπαθούμε να σπάσουμε και στην πράξη. Και είναι γεγονός ότι όπου υπάρχουν γυναίκες πρόεδροι αγροτικών συλλόγων, γιατί έχουμε και τέτοιες, και μέλη διοικητικών συμβουλίων αγροτικών συλλόγων, και ευρύτατο κύρος έχουν, και ευρεία αποδοχή και σεβασμό έχουν κερδίσει για τις προσπάθειες που κάνουν, για την αγωνιστική στάση που κρατάνε και για τις ικανότητες που έχουν επιδείξει. Είμαστε βαθιά αισιόδοξοι και πεπισμένοι και να είναι και μια δέσμευση και αυτή και προς το συνέδριο της ΟΓΕ ότι το επόμενο διάστημα μαζί και με τις ομάδες της ΟΓΕ θα πρέπει να βάλουμε πιο πολλές γυναίκες, να τις πείσουμε να ενταχθούν και στην κοινωνική ζωή αλλά και στους αγροτικούς και κτηνοτροφικούς συλλόγους που υπάρχουν
ταυτόχρονα και στις ομάδες γενικών της ΟΗ και να ιδρυθούν και νέοι στην Ήπειθρο, ώστε να δώσουμε όλοι μαζί τη μάχη και γυναίκες και άνδρες να γίνουμε οι πραγματικοί ιδιοκτήτες αυτού του τεράστιου πλούτου που παράγουμε. Είμαστε η συντριπτική πλειοψηφία, έχουμε δίκιο και θα νικήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.